Η Ελλάδα είναι το κράτος, φίλοι μου και φίλες. Προσέξτε καλά. Η Ελλάδα είναι το κράτος όπου οι πολίτες είναι περισσότερο ενημερωμένοι από οποιοδήποτε άλλο μέρος του κόσμου. Για πείτε μου, σύμφωνα με την άποψή σας, σε ποιο μέρος του κόσμου μπορούν να ξέρουν αυτά που ξέρετε εσείς? Σε ποιο μέρος του κόσμου μπορούν να ξέρουν για τη νέα τάξη των πραγμάτων, για τα τσιπάκια, για τα chemtrails, για το ένα... Ναι, όλα αυτά τα γραφικά τα... που δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα, και γι' αυτό, μα και εγώ φίλοι μου, σε μυθιστόρημα τα γράφω, γι' αυτό καταλάβατε. Μυθιστόρημα είναι το γιατί και πώς ζουν μέσα μας. Ορίστε, εδώ στην εγώ την τριλογία. Λένε γιατί τόση ζέστη, ρε παιδί μου. Μήπως είναι το φαινόμενο του θερμοκηπίου, ξέρω εγώ, αυτή η παγκόσμια απάτη κτλ. Όχι, αγαπητοί φίλοι. Αν ψάξετε καλά, θα δείτε ότι ο ήλιος έχει αυξήσει το ποσό των μικροκυμάτων που εκπέμπει. Αυτοί οι οποίοι ψάχνουν μάλιστα, και όσοι μπορούν να καταλάβουν τα δεδομένα, και εγώ σαν φυσικός, ότι ο ήλιος έχει μπει σε μια διεργασία την οποία οι επιστήμονες, σύμφωνα με αυτά που γνωρίζουν, δεν μπορούν να καταλάβουν πού θα οδηγήσει, και με το δίκιο τους βέβαια, διότι εμείς μπορούμε να ξέρουμε περιοδικά φαινόμενα του ήλιου που κρατάνε 10 χρόνια, 11 χρόνια ξέρω εγώ, άντε 40 χρόνια να έχουμε καταγραφές. Μπορεί να έχουμε μια διεργασία στην οποία μπαίνει ο ήλιος, αγαπητοί φίλοι, και καταλήγει σε αυτήν κάθε 5.000 χρόνια, σαν αυτή που λέγανε οι Μάγια, ή σε μια διεργασία την οποία πήρε ο ήλιος εντολή ο ήλιος παίρνει, λέει, εντολές, Αρλιακόπουλε. Το λέει αυτό πουθενά στα βιβλία που εγώ έχω και σας δίνω στοιχεία για τα χάλκινα βιβλία? Το λέει, πήρε εντολή ο ήλιος και μπήκε σε μια τετραετή διεργασία που ξεκίνησε τώρα πριν λίγο. Κάμερα σε μένα. Όπως λέει το μυθιστόρημα χαλίων της πραγματικότητας. Ε. Ναι, αλλά αφού είναι μυθιστόρημα, πώς γίνεται ο ήλιος πράγματι να εκπέμπει μικροκύματα και να έχει μπει φθινόπωρο, βαθύ φθινόπωρο, και ακόμα βράζει ο τόπος. Ήλιο δεν έχει, λέει, αλλά βράζει ο τόπος από τα μικροκύματα. Αγαπητοί φίλοι, ο ήλιος έχει μπει σε τετραετή διεργασία. Σε 4 χρόνια από τώρα, αν βγει ο κλόνος, ποιος κλόνος, λέει? Πάρτε ρε παιδιά, τι να πω εγώ. Εδώ μέσα έχει πολύ πράγμα γραμμένο. Αν βγει η λεγόμενη κατά την αποκάλυψη εικόνα του θηρίου, σε 4 χρόνια ο ήλιος πρέπει να κάνει το και να έρθουν τα 8 τελευταία λεπτά. Αν, σύμφωνα με αυτά τα οποία γράφω και αναλύω, έτσι. Αν βγει η λεγόμενη εικόνα του θηρίου, ο ήλιος έχει ξεκινήσει τη διεργασία του και σε 4 χρόνια θα δώσει το φλας. Αν δεν βγει, θα σταματήσει. Αλλά έχει ξεκινήσει. 23-10-52-10-10. Προλάβατε, πήρατε. Αρμαγεδόν, αγαπητοί φίλοι, 23-10-52-10-10. Πρέπει να διαβαστεί ο τόμος με πολύ προσοχή. Και μάλιστα, για τα γεγονότα μέχρι τα Χριστούγεννα. Τι έχω? Έχω μία μικρή σύνοψη. Έχω και μία πολύ ωραία περιληψούλα. Όλο μαζί, να το διαβάσετε, να το καταλάβουν όλοι. Δεν είναι τυχαία η εκπομπή. Επίσης έχω, στη σελίδα 285, παράγραφος 13-15, η σειρά των γεγονότων. Άσχετα αν ξεκινήσουν τώρα, κάμερα εδώ. Αν τα γεγονότα ξεκινήσουν τώρα, αγαπητοί φίλοι, αυτά που προφητεύει η Ορθοδοξία. Δεν τα προφητεύω εγώ. Εγώ ούτε προφήτης είμαι, ούτε μάντης είμαι, ούτε καφετζού είμαι. Έτσι. Εγώ είμαι ερευνητής και συγγραφέας. Προσέξτε με εδώ. Αν ξεκινήσουν τα προφητευόμενα γεγονότα τώρα, είναι αυτό που λέμε πρώτον σενάριο. Δηλαδή τα γεγονότα γίνονται τώρα. Γι' αυτό και ο ίδιος ξεκίνησε τη εργασία τώρα. Αν δεν
αγαπητοί φίλοι, ο λεγόμενος, η λεγόμενη εικόνα του θηρίου, ο κλόνος, το αντίγραφο του θηρίου, της αποκαλύψεως, αυτά που λέει η Αποκάλυψη, δεν τα λέω εγώ, η Αποκάλυψη λέει, ότι θα υπάρχει εικόνα του θηρίου. Αν δεν αποφασιστεί ποιος θα την κατασκευάσει και εξηγώ πώς και γιατί, ποιος θα την κάνει, τι ισορροπίες πρέπει να κρατηθούν για να γίνει εικόνα του θηρίου κτλ. Και να υπάρξει αντίγραφο του Αντιχρίστου κτλ. Δηλαδή η λευκή αδελφότητα να έχει τον Αντίχρηστο, η μαύρη αδελφότητα να έχει τον κλόνο, την εικόνα του θηρίου. Για να κυβερνήσουν σαν δίδυμα αδέλφια μαζί. Κάμερα εδώ. Έχουμε πει τόσο πολλά αυτά τα χρόνια, αγαπητοί φίλοι, και εγώ προσπαθώ, όπως κάνανε στο παρελθόν οι πρόγονοί μας, ο Πλάτων, αγαπητοί φίλοι, όπως έλεγε ο Σοκράτης. Σε άλλες περιπτώσεις και ο Λουκιανός, μέσα σε ένα μύθο, σε ένα μυθιστόρημα, σας δίνω αυτά τα οποία πρέπει να ξέρετε. Έχω να πω πολλά, ακόμα δεν ξεκίνησα, τώρα θα πω όλα. Είναι τόσο σημαντικά όλα τα βιβλία, αγαπητοί φίλοι, που δεν πρόλαβα να πω τίποτα για την ώρα για το 400 περίπου σελίδων βιβλίο «Προφητείες των Μάγια» πέρα από το 2012. Κοντά παρακαλώ, εδώ, «Προφητείες των Μάγια» πέρα από το 2012. Ένα βιβλίο τρομερό, ένα βιβλίο, αγαπητοί φίλοι, με πολύ πράγμα, γιατί νόμιζαν μερικοί και έτσι έπαιξε το σενάριο και από την πρώτη στιγμή βέβαια το είχα αρνηθεί, φέρω την κάμερα, ότι το 2012 δεν θα γίνουν πολύ μεγάλες καταστροφές, θα γίνουν το ένα και το άλλο. Το 2012, εφόσον στέκει η ημερομηνία, διότι αγαπητοί φίλοι, έχει αποδειχθεί ότι η ημερομηνία αυτή δεν ήταν εκείνη την οποία έδωσαν οι μάγια. Διότι οι μάγια όταν έδωσαν όλα αυτά ότι θα γίνει, ότι θα γίνουν διάφορα συμβάντα τα οποία ήταν καθαρά επιστημονικής φύσεως τοποθετήσεις για γεγονότα του μέλλοντος, όχι προφητείες, γιατί δεν είχαν προφητικό χάρισμα οι μάγια, ούτε καφετζούδες ήταν αγαπητοί φίλοι, έτσι, ούτε χαρτορίκτρες. Οι λεγόμενοι θεοί τους είχαν πει αρκετά για το τι γίνεται κτλ. Αλλά η άθρηση των ετών κακώς έβγαζε για το 2012 τι θα γίνει. Επομένως, αν πάμε πολύ πέρα από το 2012, υπάρχει, αγαπητοί φίλοι, πρόβλεψης φυσικών φαινομένων και μεγάλων αστρονομικών φαινομένων, αγαπητοί φίλοι, τα οποία, εφόσον δεχτούμε ότι δεν είναι σωστό το 2012, μεταδίδεται πέρα. Τι είναι αυτά τα οποία μας λένε επομένως οι μάγια και ποιο είναι το γενικό σκεπτικό? Προφητείες των Μάγια λοιπόν πέρα από το 2012.